Λοιπόν, Τίνα Μιχαλίδου θα έρθει εδώ μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, για να αναφερόμαστε στον Δημήτρη Σούρα, το γνωστό ψυχίατρο, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από την ζωή. Σε ηλικία 72 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, ο οποίος η αιτία του θανάτου του ήταν η σοβαρή σιψεμία που έπαθε από χρυσίζουν σταφυλόκοκο, ένα μικρόβιο το οποίο πέρασε στο αίμα του με αποτέλεσμα να πάθει πολυοργανική ανεπάρκεια. Λίγες ώρες πριν καταλήξει, μίλησε στην κόρη του και τη ζήτησε να γράψει ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα στα social media του. Πάμε να δούμε και την ανάρτηση η οποία ανέβηκε και γράφει χαρακτηριστικά: σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Απευθύνομαι σε όλους σας που με αγαπήσατε και σας αγάπησα από άκρη σε άκρη. Εγώ έμαθα, μίλησα και έζησα. Σειρά σας, θα σας ακολουθώ από ψηλά. Η είδηση αυτή, από αυτή την ανάρτηση έκανε φυσικά το γύρο του διαδικτύου. Συλληπιτήρια στη σύζυγό, στην οικογένεια Ελένη Μαρούδα, και στην κόρη του Νίκη.